Καλώ ήρθατε στο κανάλι Survivor 2024 Highlights. Μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μα. Μείνετε συντονισμένοι στο Survivor Highlights, καθώ ακολουθούν αρκετά spoilers γύρω από το αγαπημένο reality επιβίωση του Sky. Χαμό το αυριανό επεισόδιο με τη συμπεριφορά τη. Φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλο του Survivor. Μετά τη χθεσινή 14-6 αποχώρηση έχουν πλέον μείνει πέντε παίκτες οι οποίοι διεκδικούν από μία θέση στον ημιτελικό και τον τελικό του reality. Οι διαγωνιζόμενοι αυτοί, από την Κυριακή 16-6, όπως προδίδει το τρέιλερ θα μάχονται πλέον για τον εαυτό τους, οι αγώνες σταματούν πια να είναι ομαδικοί και η ασυλία θα δίνεται κάθε φορά σε έναν παίκτη που θα κουβαλάει το κολλιέ στο συμβούλιο κάθε ημέρας. Ήρθε η ώρα να ξεκινήσουν τα ατομικά αγωνίσματα του Survivor, ακούγεται να λέει χαρακτηριστικά ο Γιώργος Λιανός. Τι θα δούμε αύριο 16, 6 στο Survivor. Και αφού όλοι θα μπουν στο στίβο μάχης, θα παρατηρήσουν κάτι που θα τους ξενερώσει όλους. Καιρό τώρα συζητούν πως η Δώρα Νικολή έχει κολλήσει πάνω στην Κατερίνα Δαλάκα, Δείτε εδώ πόσα χρήματα έχει βγάλει μέχρι τώρα και προσπαθεί να την ευνοήσει με όποιο τρόπο μπορεί, όμως το νέο επεισόδιο θα τη δουν να τα παρατάει ουσιαστικά όταν θα παίξει εναντίον της, ενώ προηγουμένως έφερνε μόνο νίκες. Ο Ντάνιελ Νούρκα θα τη το πει κατάμουτρα, δεν είναι όμορφο για αυτού που σε βλέπουν, αλλά εκείνη θα επιμείνει πω απλώ δεν μπορούσε να βρει στόχο και πω δεν ήταν συγκεντρωμένη. Με κοροϊδεύει. Δεν έχασε επειδή δεν ήσουν συγκεντρωμένοι, Έχασε επειδή ήθελε να χάσει, θα συνεχίσει εκείνο και φαίνεται πω έχει φτάσει στα όρια του σχετικά με το θέμα αυτό. Το τι θα γίνει στο Συμβούλιο, έπειτα, είναι μια άλλη ιστορία. Η εξέλιξη πάντω, θα είναι δυσάρεστη ο στα σταμάτη στα ο οποίο αποχώρησε πριν από μερικέ ημέρε, εξομολογήθηκε πρόσφατα για τη σχέση τη Κατερίνα Δαλάκα με τη Δώρα Νικολή, για την οποία έχουν ακουστεί πολλά, μέχρι και η πρώτη κουράστηκε με τη συμπεριφορά τη, νομίζω ότι όλο αυτό ξεκίνησε όταν πήγε στην κόκκινη ομάδα. Σίγουρα η Δώρα έχει δείξει τη συμπάθειά τη προ την Κατερίνα και σίγουρα προέρχεται και έξω από το παιχνίδι. Την έχει ζήσει. Μέχρι σε ένα σημείο και εμείς το καταλαβαίναμε. Κάποιες φορές ήταν λίγο σαν να την προστατεύει. Επειδή είναι και μαμά, έβγαζε κάπως το μαμαδίστικο προς την Κατερίνα. Έχουν έρθει πιο κοντά, έχουν περάσει και πιο πολύ χρόνο μαζί προς το τέλος του παιχνιδιού.